Τον τερματισμό του 4ου ετάπου. Είμαι όχι απλώς χαρούμενος, αλλά ενθουσιασμένος θα έλεγα. Γιατί μετά από 10 ολόκληρα χρόνια επανέρχεται απολύτως αναβαθμισμένος ο ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος. Ξεκίνησε από την Κρήτη, Αττική, Στερεά. Χθες κατέληξε στην Καρδίτσα και από την Καρδίτσα, κάνοντας το γύρο του Θεσσαλικού κάμπου, καταλήγει εδώ στη Λάρισα. Και αύριο, από μια δύσκολη διαδρομή, αλλά με την συμβολή τόσο της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Κώστα του Αγοραστού, όσο και του Περιφερειάρχη Κυπήρου του Αλέκου του Καχρημάνη, και αναφέρομαι στο σημείο της Κατάρας, ένα πολύ δύσκολο σημείο, θα ζήσουν οι ποδελάτες μας από το απόλυτο καλοκαίρι και την παρεχειμονιά, έως και το χιόνι που είχε μέχρι πρώτη μας. Είναι η Ελλάδα λοιπόν που εμείς γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε καλύτερα κι εμείς οι ίδιοι, αλλά δείχνουμε μέσα από τις εικόνες, μέσα από τις δυνατές εικόνες του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου σε όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση αυτή, πέρα το ότι έγινε με απόλυτο πετυχημένο τρόπο μέχρι αυτή την ώρα και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί και αύριο το 5ο ετάπ με τον ίδιο τρόπο, είχαμε την ιδέα και την επιμέλεια ο κύριος Γεωργίου να προκαλέσουμε, να διοργανώσουμε σε κάθε σημείο που διέρχεται, καταλήγει ή εκκινεί το πελοτόν και παράλληλες εκδηλώσεις. Το πετύχαμε χάρη στη συμβολή των Δήμων. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο της ΠΕΔ, όσο τον πρόεδρο του Δήμου Λαρίσης, όσο και τους υπολείπους δημάρχους όλων των περιοχών, διότι πραγματικά μαζί με τα στελέχη των Δήμων, των αθλητικών φορέων, της περιφέρειας, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου εδώ της Θεσσαλίας, Γιάννη του Κουρδί και όλων των μελών, δεν θέλω να ξεχάσω κανένα, κατάφεραν να διοργανώσουν ένα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, 160 στον αριθμό. Τι έγινε σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι συντελείται αυτή την ώρα μια μικρή ποδηλατική επανάσταση σε όλη τη χώρα. Όπου αν καταφέρουμε αυτό να το διατηρήσουμε, να το κρατήσουμε ζωντανό, να έχουμε επανάληψη αυτής της διοργάνωσης με ακόμη πλουσιότερες παράλληλες εκδηλώσεις, η Ελλάδα θα γίνει πιο φιλική προς το ποδήλατο. Όλοι μας θα καταλάβουμε πως το ποδήλατο είναι ένα μέσο μετακίνησης, ψυχαγωγίας αλλά και άθλησης. Και είμαι βέβαιος ότι με τη συμβολή και της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, που και εκείνοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα και η συνεργασία μας είναι άριστη, με τον κύριο Διαμαντόπουλο πρόεδρο αλλά και με τον κύριο Λεβεντάκη πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, έχουμε πιστεύω ένα στόχο να διπλασιαστεί τουλάχιστον ο αριθμός των δελτίων, των αθλητών δηλαδή και των σωματείων που θα ασχολείται με το ποδήλατο πλέον συστηματικά. Να μου πείτε, βάζουμε στόχους, ναι, βάζουμε στόχους και τους φτάνουμε και μετά πάμε λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω, διότι έτσι έρθει η εξέλιξη και έτσι τελικά θα καταφέρουμε να επικρατήσει το ποδήλατο παντού. Ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από πλευράς της κυβέρνησης και εκ μέρους μου, διότι ξέρω ότι πολλοί δεν πίστευαν, πολλοί δεν ήξεραν. Πολλοί δεν είχαν καταλάβει τη δύναμη αυτού που κάνουμε. Όμως, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε σεβόμενοι τον ενθουσιασμό που εκπέμψαμε από την πρώτη στιγμή, το αγκάλιασαν. Και έτσι είμαστε σήμερα εδώ στη Λάρισα για τον τερματισμό του 4ου ετάπ και ακολουθεί μετά το 5ο και τελευταίο ετάπ στα Ιωάννινα. Με όλο αυτό που περιέγραψα λίγο πριν, με 140-150 περίπου αθλητές, 18 ομάδες, το Eurosport να εκπέμπει σε όλο τον κόσμο μέσω 150 και πλέον καναλιών εικόνες Ελλάδας. Τα ελληνικά κανάλια ενεργοποιήθηκαν πολύ περισσότερο και τα περιφερειακά μέσα συμβάλλατε σε πολύ πιο έντονο ρυθμό για να μαθευτεί όλο αυτό το γεγονός. Και βέβαια ευχαριστούμε την ελληνική αστυνομία, διότι χωρίς τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας πολλά πράγματα δεν θα είχαν γίνει. Ευχαριστούμε τον Ερυθρό Σταυρό που θα σταματήσω να το λέω. Η σχέση μας είναι πλέον στενή, είναι σχέση παραπάνω από φιλίας πλέον.